Θα πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, θέματα που αφορούν τον τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, καλησπερίζοντας στο σημείο αυτό τον πρόεδρο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Παιδείας και Πολιτισμού, τον κύριο Θεοφύλλο Εκτοσμπίδη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Που σας φιλοξενούμε στο Δελτίο και να ξεκινήσουμε να δούμε έτσι, πριν να δούμε θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχει μια αύξηση κατά 10,3% εμφάνισαν στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου τα έσοδα από τον τουρισμό αγγίζοντας τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια εξέλιξη θετική για την περιοχή μας και κάτι που παρουσιάζει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ήθελα ένα σχόλιο δικό σας, γιατί ασχολείστε με τον τουρισμό και έχετε μια μεγάλη εμπειρία. Ναι, πράγματι υπάρχει μια αύξηση και μια στόχευση του κράτους έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο τουρισμός στον ευρύτερο τομέα της Ελλάδος. Την ίδια προσπάθεια κάνουμε και εμείς έτσι ώστε να ανατρέψουμε τα στοιχεία και να αυξήσουμε τον τουρισμό στην περιοχή μας, επιλέγοντας στοχευμένες δράσεις και στοχευμένους προορισμούς, όπως και κατηγορίες ανθρώπων που επισκέφτονται την περιοχή μας, για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Υπήρχε και μια μελέτη πρόσφατα την οποία έδειχνε την περιφέρειά μας σε χαμηλά επίπεδα στο τελευταίο σημείο, το οποίο εδώ πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι μελέτες θα πρέπει πρώτα να δούμε αν τα στοιχεία είναι ολοκληρωμένα από όλους τους ξενοδόχους επιχειρηματίες τους δικούς μας, αν συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, όπως επίσης πρέπει να μετρηθεί και η επισκεψιμότητα αυθημερών που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, ιδιαίτερα η περιοχή παράδειγμα της Καστοριάς ή των Πρεσπών. Ναι, και το έχουμε δει πολλές φορές ότι παρουσιάζουν κάποιοι στοιχεία ότι η περιφέρειά μας είναι τελευταία. Αλλά εγώ έχω δει και το λέω έτσι και από ρεπορτάζ ότι υπάρχουν πολλά λεωφορεία, πολλοί επισκέπτες αυθημερών στη Δυτική Μακεδονία. Άμα θα πάτε στην Καστοριά, που κατάγεστε από εκεί, στην Περιφερειακό Σύμβουλο της Καστοριάς, θα πάτε στις Πρέσπες, στη Φλόρινα, σε άλλες περιοχές, στις Κοζάνες, στο Γρεβνών. Υπάρχουν πολλοί επισκέπτες, εκατοντάδες επισκέπτες. Δεν πρέπει να μετράμε αυτούς τους επισκέπτες. Δηλαδή, πρέπει να μένουμε μόνο ότι κάποιος πρέπει να μείνει σε ένα ξενοδοχείο για να τον θεωρήσουμε ότι είναι επισκέπτης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε να το μετρήσουμε για να δούμε την πραγματική ανάπτυξη ή μείωση της τουριστικής περίοδου στην περιοχή μας. Μάλιστα. Τώρα πάντως βλέπουμε ότι σύμφωνα με κάποιες έρευνες που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχουν αυξημένες κρατήσεις πριν πάμε στη Δυτική Μακεδονία και για το 2018. Σε όλη τη χώρα. Ναι, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι ώστε για να βγει σε 365 μέρες να αναπτύξει την τουριστική περίοδο, όχι μόνο όπως ήταν στη θάλασσα. Η περιοχή μας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τουριστικούς πράκτορες, γιατί το βλέπουμε και στις εκθέσεις που συμμετέχουμε, όπως και στη Φιλοξένεια και στην Αύπακτο, και αναμένουμε τα θετικά αποτελέσματα, την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα και στην Δυτική Μακεδονία. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η 33η έκθεση Φιλοξένεια της, που πραγματοποιείται σε όλη την χώρα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν συμμετοχές από τις περιφέρειες της χώρας, από δήμους και όχι μόνο, αλλά και από δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Με δελτίο τύπου το οποίο έχετε εκδώσει ως η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού και όχι μόνο, αλλά συμμετέχετε και εσείς ως Εταιρεία Τουρισμού, θεωρείται ότι ήταν μια θετική έκθεση, η οποία έτσι έφερε σημαντικές επιτυχίες για την περιφέρειά μας. Να αναφερθούμε λίγο και φυσικά ποιος είναι ο στόχος και τη συμμετοχή των εκθέσεων της εταιρείας. Η Εταιρεία Τουρισμού, σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, βοήθησε σε κάποιες δράσεις οι οποίες γίνανε στην έκθεση της Φιλοξένειας. Η έκθεση της Φιλοξένειας είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, η οποία αναφέρεται και για το εξωτερικό αλλά και για το εσωτερικό. Η στόχευση της περιφέρειας φέτος ήταν να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα έτσι ώστε να γίνει μια πιο καλή παρουσία και οι επαφές που είχαν οι τουριστικοί πράκτορες. Τα αποτελέσματα θα τα συγκρίνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πιστεύουμε όλοι ήταν θετική, ήταν πάρα πολύ δυνατή, σημαντική η παρουσία της περιφέρειας. Και το θέμα των εκθέσεων που με ρωτήσατε, ίσως όπως έχουμε πάρει και εμείς μια απόφαση στην Εταιρεία Τουρισμού, είναι ότι θα πρέπει καταρχήν στις εκθέσεις που να συμμετέχουμε να συμμετέχουν οι άνθρωποι του τουρισμού, οι επαγγελματίες, οι δικοί μας άνθρωποι, γιατί για αυτούς γίνονται οι εκθέσεις, δεν γίνονται για να πηγαίνουμε εμείς, γίνεται για να γίνονται οι επαφές τους, να παρουσιάζουν το προϊόν, το τουριστικό προϊόν της περιφέρειάς μας και να πάντα να έχουμε τα μετρήσιμα τα αποτελέσματα. Πάντως βλέπουμε ότι είχατε θετικά όσον αφορά ότι υπήρχαν B2B συναντήσεις με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον ταξιδιωτικό προορισμό που λέγεται Δυτική Μακεδονία. Εσείς και ως Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού από την περσινή έκθεση Φιλοξένειας, στην οποία συμμετείχατε και είχε πραγματοποιηθεί έτσι μια ξεχωριστή παρουσία της περιφέρειας, είδατε αποτελέσματα? Να πούμε λίγο για το κομμάτι της περιφέρειας όσον αφορά το κομμάτι της Αντιπεριφέρειας Τουρισμού.
Η προσπάθεια της περιφέρειας για την αλλαγή όλου αυτού του κλίματος αλλά και την ενίσχυση του τουρισμού ξεκίνησε από τον κύριο Παύλο Τσότσο, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, έτσι ώστε να γίνει μια καταγραφή ολοκληρωμένη. Στη συνέχεια ανέλαβα εγώ την αντιπεριφέρεια, όπου υλοποιήσαμε κάποιες δράσεις, συμμετείχαμε στοχευμένα σε κάποιους άξονες, και τώρα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κόντας, ο οποίος συνεχίζει το έργο αυτό που έχει ξεκινήσει. Μάλιστα. Άρα πρέπει να έχουμε και συνέχεια για να έχουμε και τα αποτελέσματα σωστά. Εσείς με τη δική σας θητεία είδατε τις θετικές εξελίξεις που είχαμε? Ναι, πιστεύω ότι στη δικιά μας θητεία, συμπεριλαμβάνω και του κύριου Παύλου, είναι ότι είχαμε θετικά αποτελέσματα, είχαμε την αύξηση στην περιοχή μας, παρόλο που είχαμε κάποια σημαντικά γεγονότα για την περιοχή μας, όπως ήταν οι πρόσφυγες, οι οποίες μείωσαν κάπου κάποιες προσπάθειες οι οποίες κάναμε. Μάλιστα. Και εκεί φάνηκαν άλλωστε και στις διανυκτερεύσεις και όσον αφορά τους πρόσφυγες. Να έρθουμε τώρα. Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι μια περιφέρεια 4 εποχών όσον αφορά τον τουρισμό. Έχετε αναλάβει εδώ και 2 σχεδόν μήνες την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας ως πρόεδρος. Να πάμε λίγο στον σχεδιασμό. Ποιος είναι τώρα ο σχεδιασμός της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας? Ποιος είναι ο επόμενος στόχος για να πραγματοποιήσετε σημαντικές δράσεις? Είναι η συμμετοχή σε εκθέσεις? Έχετε πραγματοποιήσει επαφές με χώρες του εξωτερικού? Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, κύριε Ζιμπίδη? Καταρχήν, από τα πρώτα συμβούλια τα οποία όταν ανέλαβα ως πρόεδρος, με την πάρα πολύ καλή συνεργασία με τα μέλη τα οποία έχουμε στο Δέλτα Σίγμα, αποφασίσαμε πρώτον να ανοίξουμε την εταιρεία όσο αναφορά τις επαφές μας, τόσο αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και θέλουμε να κάνουμε μια συνεργασία όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, το τμήμα, όπως επίσης και με την ΕΡΤ Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως επίσης και με την Εγνατία Οδό, όπου είχαμε συνεχίσει μια συνεργασία και ως περιφέρεια. Άρα ανοίγουμε το πλαίσιο των συνεργασιών, γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν συνεργαστούμε, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ανοίγουμε το πλαίσιο τόσο με τα επιμελητήρια όσο και με τις Μητροπόλεις, έτσι ώστε οι άξονες που είχαμε επιλέξει και ως περιφέρεια, δηλαδή ο θρησκευτικός τουρισμός, ο φυσιολατρικός, αλλά και συνεργασία με τα επιμελητήρια, γιατί οι επαγγελματίες πρέπει να συμμετέχουν και να μας δίνουν τις προτάσεις. Ξεκινάμε, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να βάλουμε μια άνοιγμα επικοινωνίας της εταιρείας με τους παραγωγικούς φορείς, όπως επίσης και με κάποια σημαντικά θεσμούς για την ανάπτυξη του τουρισμού. Αποφασίσαμε ότι στις εκθέσεις που θα συμμετέχουμε θα πρέπει να έχουμε έναν ελάχιστο αριθμό συμμετοχών από τους ιδιώτες μας, να υπάρχει πρόταση από τους ιδιώτες μας, έτσι ώστε να συμμετέχουμε στις εκθέσεις. Γιατί επαναλαμβάνω ότι οι εκθέσεις γίνονται για τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με τον τουρισμό, για τους επαγγελματίες τους δικούς μας, τους οποίους πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα τώρα που είναι πολύ δύσκολες οι εποχές. Αποφασίσαμε επίσης, γνωρίζοντας όπως και σαν αντιπεριφερειάρχης, ότι το υλικό το οποίο έχουμε είτε είναι λίγο από προηγούμενες χρήσεις, είτε η στόχευση πλέον που έχουμε δεν ανταποκρίνεται το υλικό, έτσι ώστε να παράγουμε καινούριο βίντεο, είτε οπτικοακουστικό, και συνέχεια να πάμε στην ψηφιοποίηση κάποιων είτε εφαρμογών είτε οτιδήποτε θα αποφασίσουμε, έτσι ώστε το πρώτο εξάμεινο να συλλέξουμε υλικό από μεγάλες εκδηλώσεις ή από τους άξονες που έχουμε επιλέξει, και το δεύτερο εξάμεινο να μπούμε στην προβολή του συγκεκριμένου υλικού τόσο σε άλλες περιοχές στοχευμένες, κυρίως στον άξονα της Εγνατίας Οδού, αλλά και ένα πάρα πολύ σημαντικό που πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην περιοχή μας, είναι ότι στοχεύουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε κάποια τουριστικά σημεία και πολιτιστικές εκδηλώσεις που μέχρι τώρα δεν είχαμε δώσει τόσο μεγάλη βαρύτητα, για να γνωρίσουμε πρώτα εμείς την περιοχή μας και μετά να βγούμε και στις άλλες περιοχές για να γνωρίσουν την περιοχή μας. Μάλιστα. Και αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι φορείς, δηλαδή οι ξενοδόχοι και οι επιχειρήσεις, είναι σημαντικό. Γιατί ακούμε πολλές φορές από επιχειρηματίες να λένε δεν μας κάλεσαν οι φορείς. Εσείς τώρα ανοίγεστε για μια ακόμη φορά. Ότι πώς θα πάτε σε μια έκθεση αν δεν συμμετέχουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι? Ναι, βέβαια. Και πιστεύω ότι δεν είναι αργά ποτέ για να κάνουμε κάποια βήματα, και η εταιρεία τη συγκεκριμένη στιγμή, όπως και ο Δήμος Κοζάνης αλλά και άλλοι δήμοι, έχουν ανοίξει τη διαβούλευση για τον τουρισμό, έτσι ώστε όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε και εκπρόσωπο της ΠΕΔ, τον κύριο Ανίστα Αγγελή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στην εταιρεία τουρισμού, και θέλουμε τη συνεργασία. Η στήριξη υπάρχει από τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας στην εταιρεία? Πάνω σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε, και η στήριξη πιστεύω ότι όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και θέλουν το καλό της περιοχής μας, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε, ότι είναι δεδομένη. Έχει τεθεί πολλές φορές και σε διάφορους άλλους συναδέλφους σας, τι τουρίστα θέλουμε εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία, τι επισκέπτη θέλουμε? Θέλουμε τον αυθημερών επισκέπτη που θα έρθει να δει κάποιες περιοχές
και να φύγει, να αφήσει τα χρήματά του, ή θέλουμε έναν επισκέπτη ο οποίος θα μείνει κάποιες μέρες εδώ στην περιοχή μας. Το βασικό είναι να δούμε η περιοχή μας τι τουρίστες μπορεί να υποδεχτεί, έτσι ώστε πάνω στη βάση αυτήν να αναπτύξουμε και εμείς τις δραστηριότητές μας. Η περιοχή μας κυρίως μπορεί να αναπτυχθεί και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, αλλά και ο φυσιολατρικός τουρισμός και η γαστρονομία και οι εκκλησίες, ο θρησκευτικός δηλαδή τουρισμός, αλλά επίσης να δούμε και αν υπάρχουν κάποιες άλλες μορφές που κάποιοι άνθρωποι έχουν επιλέξει, όπως είναι και οι ομάδες των συνταξιούχων, όπως είναι και οι άνθρωποι που έρχονται με τα μηχανοκίνητα οχήματα. Και έχουν γίνει πολλές αυτές τις στιγμές πολλές δράσεις όσον αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να αναφερθούμε και στο παγκόσμιο εντούρο που έχει γίνει. Ναι, βέβαια. Το παγκόσμιο εντούρο στα Γρεβενά. Είδαμε την ανάπτυξη που έφερε στην περιοχή μας και την προβολή, βέβαια. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στις αδυναμίες. Εσείς, τι αδυναμίες έχετε εντοπίσει εδώ για τη Δυτική Μακεδονία όσον αφορά τον τουρισμό? Εντάξει, δεν είναι όλα θετικά πάντα. Υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες που ίσως πρέπει εκεί να κάνετε περισσότερα για να τις κλείσετε, αλλά και να αναδείξουμε. Δηλαδή, πού υστερούμε εμείς αυτή τη στιγμή? Πάνω στις αδυναμίες, πιστεύω που εντοπίζουμε σε οποιαδήποτε θέση αναλαμβάνουμε, θα πρέπει καταρχήν να χτίσουμε πάνω σε αυτό που βρίσκουμε. Δεν πρέπει ούτε να κοιτάμε το προηγούμενο, να πούμε τι λάθη κάναν, να τα αρχίσουμε να τα ανακατεύουμε. Θα πρέπει την κατάσταση που έχουμε βρει να προσπαθούμε να τη διορθώσουμε σε ένα κλίμα συνεργασίας. Άρα πιστεύω ότι όποιο πρόβλημα και να δούμε ή και να έχουμε εντοπίσει, γίνονται βήματα για να το λύσουμε, για να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Δεν χωράνε πλέον προβλήματα ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Μάλιστα. Την εταιρεία. Ωραία. Εν όψη εορτών τώρα, να έρθουμε και στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ποιες είναι οι σημαντικές δράσεις που στηρίζει η περιφέρεια και είναι δράσεις οι οποίες θα φέρουν επισκέπτες στη Δυτική Μακεδονία τώρα? Ναι, στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε και τα ρακουτσάρια που γίνονται στην περιοχή της Καστοριάς, αλλά και η απόκριση που γίνονται στη Φλόρινα αλλά και στα Γρεβενά, όπου η εταιρεία τουρισμού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα ενισχύσει τις συγκεκριμένες δράσεις και έχουμε αποφασίσει κιόλας, εκτός από τις άλλες δράσεις που έχουμε να ενισχύσουμε, να βγάλουμε και συγκεκριμένα βίντεο τα οποία θα είναι 30 δευτερολέπτων, τα οποία ίσως πριν του χρόνου, δηλαδή πριν από τις διαδικασίες των γιορτών, να τις κάνουμε προβολή έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη επισκεψιμότητα και ενημέρωση στον κόσμο για τα δρόμενα τα οποία γίνονται στην περιφέρειά μας. Πάντως, το καναβάλι της Καστοριάς και της Χιάτιστας και της Εράτηρας και του Άργους Ορεστικού είναι πόλος έλξης επισκεπτών όλη εκείνη την περίοδο των εορτών. Και βέβαια, ναι, είναι ένας, οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις είναι οι βασικότερες, ή αν δεν πούμε τις βασικότερες, που γίνονται στην περιφέρειά μας, όπως και η απόκριση της Κοζάνης, που θα πρέπει να ενισχυθούν και να έχουν την κατάλληλη προβολή για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς να εξαιρέσουμε κάποια τέτοια δρόμενα από την περιοχή μας. Μάλιστα. Και σε ένα τελευταίο ερώτημα να πάμε. Όσον αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε αρκετά. Είναι το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας, στο Βίτσι αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχετε κάνει κάποιες επαφές με τις διοικήσεις των χιονοδρομικών κέντρων ώστε να έχουν και ελκυστικά προγράμματα αλλά και να προωθήσουν έτσι το χιονοδρομικό κέντρο τους για να έχουμε περισσότερους επισκέπτες, γιατί έρχονται πολλοί επισκέπτες εδώ στην περιοχή μας για τα χιονοδρομικά κέντρα και από τη Θεσσαλονίκη και από την Ήπειρο και από περιοχές της Θεσσαλίας? Μήπως υστερούμε λίγο στη διαφήμιση από τα χιονοδρομικά κέντρα, όχι από την πλευρά σας, από την πλευρά των χιονοδρομικών κέντρων? Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από την προβολή και τη διαφήμιση των χιονοδρομικών μας κέντρων, θα πρέπει να έρθουμε κοντά και στο αμέσως επόμενο διάστημα που είπαμε ότι είμαστε στη διαβούλευση. Θα καλέσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα αθλήματα τα οποία διενεργούνται στα συγκεκριμένα κέντρα, αλλά και τις άλλες δραστηριότητες που μπορούν να προκύψουν, έτσι ώστε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Πρέπει δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που ασχολούνται με το βουνό να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλό. Εάν δεν μπορούμε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, τουλάχιστον να βάλουμε κάποια βάση, να χτίσουμε πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και να αναπτύξουμε το συγκεκριμένο κλάδο του τουρισμού. Ναι, γιατί έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και εγώ δεν μπορώ να δέχομαι να πηγαίνουν άλλοι στο Μαύροβο και στις άλλες περιοχές εδώ δίπλα στην Βουλγαρία για χιονοδρομικά κέντρα. Έχουμε τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας εδώ. Ναι, δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς προορισμούς στην περιφέρειά μας, που πρέπει πρώτα απ' όλα, με βάση όμως έχουμε και την γενική κατεύθυνση του Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασμού που έκανε η περιφέρεια πέρυσι, που είναι σε υλοποίηση και να μας παραδοθεί πλέον για τη χρήση του, που πιστεύω ότι
δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοιες μορφές τουρισμού για την περιοχή μας και πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό ευχόμαστε κι εμείς. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West και να ευχηθούμε να έχουμε αρκετούς επισκέπτες την περίοδο των εορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη Δυτική Μακεδονία, γιατί έχουμε πλούσιες εκδηλώσεις. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γραβών Βαγγέλης Μανδράκου η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με θέμα σχεδιασμός και δράσης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετό και πλημμυρικά φαινόμενα περίοδου 2017-2018.